Πού πάνε λοιπόν τα λεφτά μας? Τα λεφτά δεν πάνε στους ανέργους. Η Ελλάδα έχει με διαφορά την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη, αλλά δίνει τα λιγότερα για τους ανέργους της και την υποστήριξη της απασχόλησης. Τα λεφτά δεν πάνε στη στήριξη της οικογένειας. Τη στήριξη των νέων ζευγαριών, των νέων μητέρων. Το 2008 είχαμε στην Ελλάδα 118.000 γεννήσεις. Το 2014 μόνο 92.000. Είμαστε η πιο γερασμένη κοινωνία. Πρώτη-τελευταία σε γεννήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παράλληλα, είμαστε πρώτη-τελευταία σε δαπάνες για τη στήριξη της οικογένειας. Τα λεφτά δεν πάνε εκεί που θα αποδώσουν αύριο. Δεν πάνε ούτε στην έρευνα, ούτε στην καινοτομία, ούτε στην ψηφιακή εκπαίδευση. Το κράτος ρίχνει λεφτά στις μαύρες τρύπες του χθες και στέλνει το λογαριασμό στους αγέννητους. Τα λεφτά δεν πάνε ούτε στους πιο αδύναμους. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ανθρώπων στην Ευρώπη που ζουν ή κινούνται στα όρια της φτώχειας. Αλλά θεσπίσαμε τελευταίοι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πιλωτικά, το 2014. Και η πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα το κατάργησε. Ξοδεύουμε για κοινωνικές παροχές όσα περίπου ξοδεύουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς όμως δεν έχουμε προτεραιότητα τον άπορο, τον άνεργο και τους νέους, αλλά τις πρόωρες, τις ψεύτικες και τις χαριστικές συντάξεις. Τελευταίοι και στις δαπάνες για την υγεία. Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι απελπιστική, αλλά εμείς συνεχίζουμε να δαπανούμε για την υγεία τα λιγότερα από όλους στην Ευρωζώνη. Λεφτά υπάρχουν όμως για το πελατειακό κράτος. Οι δαπάνες για γενικές υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι υπερτριπλάσιες από το μέσο όρο της Ευρώπης. Διπλασίασαν τις γραμματείες στα Υπουργεία και τώρα έχουμε 151. Γενικές, ειδικές, τομεακές, γραμματείες κάθε είδους. Έφτιαξαν γραφείο Πρωθυπουργού και στη Θεσσαλονίκη. Οι προσλήψεις μετακλητών υπαλλήλων σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σπαταλάμε ετησίως 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Το ερώτημα είναι ένα. Θέλουμε οργανισμούς φαντάσματα, αντιπαραγωγικές δέκο, στρατιές μετακλητών και συμβούλων, σπατάλες σε ενίκεια, ή θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους? Οι Έλληνες είναι πρωταθλητές στους φόρους. Από το 2009 οι φόροι συνεχώς αυξάνονται, παρότι η οικονομία είναι σε ύφεση και οι πολίτες δεν έχουν να πληρώσουν. Είμαστε πρωταθλητές στους εταιρικούς φόρους. Έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας, το μεγαλύτερο έλλειμμα επενδύσεων. Αλλά διώχνουμε τις επιχειρήσεις επιβάλλοντας τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη, μαζί με τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία. Εκείνοι όμως έχουν χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή για τις μικρομεσαίες, ενώ εμείς φορολογούμε υψηλά από το πρώτο ευρώ. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ που αύξησε τους συντελεστές φορολόγησης στις επιχειρήσεις και το 2015. Οι μεγάλοι φόροι έρχονται να προστεθούν στο υψηλό κόστος ασφαλιστικών εισφορών, τη γραφειοκρατία και το ακριβό και σπάνιο τραπεζικό χρήμα. Είμαστε πρωταθλητές και στους έμεσους φόρους. Στα χρόνια της κρίσης, οι συντελεστές ΦΠΑ αυξήθηκαν σταδιακά από 18 σε 24% και φτάσαμε να έχουμε τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωζώνη. Βάζουμε φόρους σε ό,τι κινείται, με αποτέλεσμα να είμαστε πρώτοι στην Ευρωζώνη και στους έμεσους φόρους. Φόρους που αναλογικά επιβαρύνουν περισσότερο τους φτωχούς. ΣΥΡΙΖΑ και φόροι πάνε μαζί. 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ αύξηση φόρων και εισφορών και μόλις 400 εκατομμύρια ευρώ απομείωση δαπανών. Αυτός είναι ο λογαριασμός της πρώτης αξιολόγησης. Μόνο το 2016, ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τις κρατικές δαπάνες κατά 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και έστειλε το λογαριασμό στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, το 2017 το κράτος θα εισπράξει 3 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερους φόρους από το 2015. Το κράτος συνεχίζει να απομυζά την ιδιωτική οικονομία. Αυτός ο δρόμος είναι αδιέξοδος. Το ποτάμι ζητάει ριζική αλλαγή στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, μείωση κρατικής πατάλης, κατάργηση και συγχώνευση οργανισμών και υπηρεσιών, μείωση φόρων, υποχρεωτικές ηλεκτρονικές συναλλαγές και πλαστικό χρήμα. Μόνο από το ΦΠΑ τα έσοδα θα αυξηθούν πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Αναπροσανατολισμό των δαπανών, χρήματα για ενίσχυση της έρευνας, στήριξη των ανέργων και των οικογενειών, όχι για τους κομματικούς στρατούς και τις συντεχνίες. Ο προϋπολογισμός μιας χώρας πρέπει να κοιτάει μακριά και να είναι ισορροπημένος ανάμεσα στα χρέη του χθες, στις ανάγκες του σήμερα και στην προοπτική του αύριο. Όχι άλλα πεταμένα ευρώ.